Τώρα θα δούμε την πρώτη από τις λεγόμενες ανισότητες απόκλισης. Τι είναι μια ανισότητα απόκλισης? Μια ανισότητα απόκλισης μας λέει το πολύ με πόσο πιθανότητα μπορεί κάποια τυχαία μεταβλητή να αποκλίνει από τη μέση τιμή της, η οποία θεωρείται κατά κάποιο τρόπο η συνηθισμένη με μια έννοια τιμή της. Ωραία. Η πρώτη ανισότητα τέτοια που θα δούμε είναι η ανισότητα του Μαρκόφ, η οποία αφορά τυχαίες μεταβλητές, χ εδώ, οι οποίες είναι πάντα μεγαλύτερες από το μηδένος. Έχει αυτόν τον περιορισμό. Η γέννη είναι μια πολύ ασθενή ανισότητα, το αποτέλεσμα δηλαδή που μας δίνει δεν είναι πολύ καλό, αλλά παρόλα αυτά είναι η βάση από την οποία αποδεικνύονται όλες οι άλλες ανισότητες που θα δούμε. Παίρνουμε λοιπόν μια τυχαία μεταβλητή χ και μια παράμετρο λάμδα, ένα θετικό αριθμό. Και ρωτάμε την ερώτηση. Ποια είναι η πιθανότητα το χ να ξεπεράσει τη μέση τιμή του, την οποία τη συμβολίζουμε με μη, κατά ένα πολλαπλάσιο λάμδα? Ποια πιθανότητα το χ να είναι μεγαλύτερο ίσο από το λάμδα φορές το μη? Και η απάντηση είναι ότι αυτή η πιθανότητα είναι το πολύ ένα δια λάμδα. Πρώτη παρατήρηση, ότι για να εφαρμόσουμε την ανισότητα του Μαρκόφ, υποθέτουμε ότι υπάρχει μέσα στην μία θέση τυχαία μεταβλητή. Τώρα, επειδή η τυχαία μεταβλητή είναι μη αρνητική, η μέση τιμή τη είτε είναι ένα πραγματικό αριθμό, είτε το συνάπειρο. Εδώ πέρα λοιπόν υποθέτουμε ότι είναι ένα πραγματικό αριθμό. Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα να γράψουμε λάμδα φορές το μη. Ωραία. Πρώτη παρατήρηση λοιπόν ήταν αυτή. Και δεύτερη παρατήρηση είναι ότι αυτή η ανισότητα είναι άχρηστη. Δεν μπορεί δηλαδή τίποτα να το χρήσιμο, αν το λάμδα είναι μικρότερο ίσο του 1. Γιατί τότε μας λέει πολύ απλά, γιατί τότε σε αυτή την περίπτωση το 1 δια λάμδα είναι μεγαλύτερο ίσο του 1 και τώρα γνωρίζεις ότι μια πιθανότητα είναι μικρότερη ίση από ένα αριθμό που είναι πάνω από 1, δεν σου λέει απολύτως τίποτα. Αυτή η πιθανότητα είναι το πολύ 1 ούτως ή άλλως. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν την απόδειξη αυτής της ανισότητας. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε το εξής. Εμείς ξέρουμε από τον ορισμό της μέσης τιμής ότι αν έχω μια τυχαία μεταβλητή χ με κέρδη τιμή, ας πούμε, τότε η μέση τιμή της γράφεται ως εξής. Είναι το άθροισμα όλων των δυνατών τιμών, ας πούμε όλων των ακέραιων τιμών, επί την πιθανότητα η χ να πάρει την αντίστοιχη τιμή. Αυτός είναι ο γενικός τύπος που μας ορίζει τη μέση τιμή. Τώρα, στην περίπτωσή μας, τα μόνα δυνατά κάβα που παίζουν εδώ πέρα, διότι το χ είναι θετικό, είναι η θετική ακέραιη, αλλά δεν θα χρησιμοποιήσουμε ούτε αυτόν τον τύπο. Αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ο εξής τύπος. Ότι θα έχουμε το άθροισμα πάνω σε όλα τα σημεία του δειγματικού χώρου, το χ του ω, δηλαδή την τιμή που παίρνει τυχαία μεταβλητή χ πάνω σε αυτό το σημείο, επί την πιθανότητα του ω, την οποία συνήθως τη συμβολίζουμε πιο μικρό. Δεν έχουμε ξαναδεί αυτόν τον τύπο σε αυτό το μάθημα, σε αυτή τη μορφή, αλλά στην πραγματικότητα τον έχουμε ξαναδεί, διότι έχουμε δει ένα μάλλον γενικότερο τύπο από εδώ. Καταρχήν μην ξεχνάμε πάντα ότι το ω για μας είναι πάντα αριθμίσιμο. Αυτή την υπόθεση κάνουμε. Ο δειγματικός χώρος δηλαδή είναι αριθμίσιμος. Γιατί λοιπόν έχουμε ξαναδεί αυτή εδώ την ταυτότητα, διότι έχουμε δει μια γενικότερη που λέει το εξής. Ότι η μέση τιμή μπορεί να γραφτεί σαν άθροισμα. Τι κάνουμε? Παίρνουμε το δειγματικό χώρο εδώ και το χωρίζουμε σε κομμάτια, όπου σε κάθε κομμάτι, τα κομμάτια θα τα λέμε ε1, ε2, ε3 κλπ. Και σε κάθε κομμάτι τέτοιο η τυχαία μεταβλητή χ είναι σταθερή, δηλαδή μία τιμή ολική πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και ας πούμε ότι στο πρώτο κομμάτι παίρνει την τιμή χ1, στο πρώτο κομμάτι παίρνει την τιμή χ2, στο δεύτερο κομμάτι την τιμή χ3 κλπ. Χωρίς να υποθέτουμε φυσικά ότι τα χ1, χ2, χ3 είναι διαφορετικά μεταξύ τους, δεν χρειάζεται αυτό. Έχουμε αποδείξει λοιπόν και το έχουμε χρησιμοποιήσει ότι τη μέση τιμή μπορούμε να την πάρουμε σαν αυτό το άθροισμα. Αθροίζουμε για όλα τα κομμάτια την τιμή της τυχαίας μεταβλητής μας επί την πιθανότητα του κομματιού. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα συνεπάγεται αυτή την ισότητα. Πολύ απλά παίρνοντας ως κομμάτι μας να είναι τα σημεία του δειγματικού χώρου. Τα EJ δηλαδή να είναι ακριβώς τα σημεία του δειγματικού χώρου.
θα το υποθέτουμε ότι τον ωμέγα τον γράφουμε σαν, αφού είναι αριθμίσμος, μπορούμε να βάλουμε τα στοιχεία του σε μια ακολουθία ως εξής. Αν λοιπόν εφαρμόσουμε αυτό το γενικότερο τύπο που έχουμε δει και τώρα έχουμε αποδείξει, παίρνουμε αυτό εδώ. Ωραία. Αυτό είναι λοιπόν το τύπο που θα χρησιμοποιήσουμε στην απόδειξή μας. Πώς το αντιλαμβανόμαστε αυτό το τύπο, πώς σκεφτόμαστε για αυτό το πράγμα? Ότι για να βρούμε τη μέση τιμή μιας τυχαίας μεταβλητής, προσθέτουμε για όλα τα σημεία του ωμέγα, εδώ είναι το ωμέγα, αυτός ο δημοτικός χώρος, για κάθε σημείο του ωμέγα, την τιμή της τυχαίας μεταβλητής, το χ του ωμέγα, επί το αντίστοιχο βάρος που φέρει αυτό το σημείο του ωμέγα, την αντίστοιχη πιθανότητα, το π του ωμέγα. Και θα προσθέτουμε λοιπόν όλα εδώ. Ωραία. Πώς γράφουμε τώρα τη μέση τιμή? Πάμε τώρα να αποδείξουμε την ανισότητα του Μαρκόφ. Τη μέση τιμή του χ, ξεκινώντας από αυτό, να δω το τύπο, τη γράφουμε σε δύο κομμάτια. Χωρίζουμε το ωμέγα σε δύο κομμάτια. Στο ενδεχόμενο εδώ αριστερά, όπου ισχύει η ανισότητα χ μεγαλύτερη σου του λάμδα, σε αυτό το ενδεχόμενο, αυτό είναι ο ορισμός του ενδεχομένου. Είναι εκείνα τα σημεία ωμέγα, όπου το χ του ωμέγα είναι μεγαλύτερη σου του λάμδα. Και είναι και το υπόλοιπο ενδεχόμενο, όπου δεν ισχύει αυτή η ανισότητα, όπου δηλαδή το χ είναι μικρότερο του λάμδα μη. Γράφουμε λοιπόν αυτό το άθροισμα σαν δύο κομμάτια. Είναι το άθροισμα, το, για να γράψουμε, θα πάρουμε πρώτα το άθροισμα, θα είναι στα ωμέγα μικρό που ανήκουν στο πρώτο ενδεχόμενο. Και το γράφουμε έτσι. Χ του ωμέγα μεγαλύτερο σου του λάμδα μη. Προσθέτουμε δηλαδή πρώτα για όλα τα ωμέγα που ικανοποιούν αυτήν εδώ την ανισότητα. Και τι είναι αυτό που έχουμε? Το χ του ωμέγα επί την πιθανότητα του ωμέγα. Συν το άθροισμα, εκεί που το χ του ωμέγα είναι μικρότερο από το λάμδα μη. Το χ του ωμέγα επί την πιθανότητα του ωμέγα. Έχουμε λοιπόν, καταρχήν εδώ πέρα, ένα άθροισμα που εκτείνεται πάνω σε όλο το δειγματικό χώρο και το κάνουμε δύο κομμάτια. Το πρώτο άθροισμα είναι το άθροισμα πάνω σε αυτό το κομμάτι του δειγματικού χώρου και όπου το χ είναι μεγαλύτερο από το λάμδα μη. Και θυμίζω ότι την πιθανότητα αυτού εδώ του κομματιού είναι που θέλουμε να εκτιμήσουμε στην ανισότητα του Μαρκόφ και στο υπόλοιπο κομμάτι, δύο κομμάτια. Και τι κάνουμε? Πετάμε το ένα από τα δύο. Ποιο θα πετάξουμε? Αυτό που δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει το χ μεγαλύτερο του λάμδα μη. Πετάμε λοιπόν το άλλο κομμάτι, το διαγράφουμε και μόλις το διαγράψουμε, αφού όλα είναι θετικά εδώ πέρα, μην ξεχνάμε ότι η χ είναι θετική, έτσι. Αυτό εδώ πέρα θα μικράνει. Και έχουμε λοιπόν το άθροισμα στο πρώτο κομμάτι του ωμέγα, εκεί που το χ είναι μεγαλύτερο ίσως από το λάμδα μη, το χ του ωμέγα επί π του ωμέγα. Και αυτό το κομμάτι τώρα το μικραίνουμε κι άλλο. Πώς? Παίρνουμε το χ του ωμέγα και το σβήνουμε και στη θέση του βάζουμε το λάμδα μη. Το λάμδα μη είναι μικρότερο ίσως από το χ του ωμέγα για κάθε σημείο πάνω από το οποίο αθροίζουμε. Άρα λοιπόν αυτό θα γίνει ως εξής. Χ του ωμέγα μεγαλύτερο ίσως του λάμδα μη. Λάμδα μη στη θέση του χ ωμέγα επί το π του ωμέγα. Και τώρα το λάμδα μη δεν περιέχει μέσα το ωμέγα, αλλά μπορεί το λάμδα μη να βγει μπροστά από το άθροισμα. Άρα λοιπόν έχουμε λάμδα μη επί το άθροισμα τον π του ωμέγα στο ενδεχόμενο μέσα αυτό εδώ. Εκεί που το χ ωμέγα είναι μεγαλύτερο από το λάμδα μη. Όμως αυτό το τελευταίο άθροισμα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πάμε σε αυτό το κομμάτι του ωμέγα που μας ενδιαφέρει και προσθέτουμε όλες τις πιθανότητες των σημείων εκεί μέσα. Αυτό είναι ακριβώς η πιθανότητα του ενδεχομένου. Είναι λάμδα λοιπόν μη επί την πιθανότητα αυτή που γυρεύουμε. Χ μεγαλύτερο ίσο του λάμδα μη. Ωραία, μην ξεχνάμε τώρα ότι αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά το μη. Και έχουμε δείξει την ανισότητα μη, αυτό το μη, είναι μεγαλύτερο ίσο από αυτήν εδώ την ποσότητα. Ωραία, διαιρούμε και τα δύο μέλη αυτής της ανισότητας με το λάμδα μη, αυτό μπορούμε να το κάνουμε, το λάμδα θετικό, και τι παίρνουμε? Ένα δια λάμδα μεγαλύτερο ίσο από την πιθανότητα το χ μεγαλύτερο ίσο του λάμδα μη. Και έχουμε έτσι αποδείξει την ανισότητα του Μαρκόφ γραμμένη ακριβώς ανάποδα από ό,τι την έχουμε γράψει. Τώρα, ένας εναλλακτικός τρόπος να τη γράψει κανείς αυτή την ανισότητα είναι αντί να έχει
το λάμδα μία εδώ πέρα να έχει απλά μία άλλη παράμετρο, ας την πούμε α, μπορεί δηλαδή να ξεκινήσει να γράφει την πιθανότητα του έτσι, και αν η χ είναι μεγαλύτερο ίσως από το α, πώς θα εφαρμόσουμε, πώς θα πάρουμε εδώ πέρα κάτι από την ανισότητα του Markov. Πολύ απλά θέτουμε α ίσον με λάμδα μη. Ποιο είναι το αντίστοιχο λάμδα λοιπόν? Το λάμδα θα είναι το α δια μη. Άρα η πιθανότητα το χ να είναι μεγαλύτερη ίσο του α είναι η πιθανότητα το χ να είναι μεγαλύτερη ίσο του λάμδα μη, αν θέσουμε το λάμδα να είναι α δια μη, και να είναι μικρότερο από το 1 δια λάμδα. Το 1 δια λάμδα είναι το μη δια α. Αυτός λοιπόν εδώ είναι ένας εναλλακτικός τρόπος να γράψει κανείς την ανισότητα του Markov. Ή έτσι ή έτσι. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα να δούμε μια εφαρμογή αυτής της ανισότητας σε μια πολύ απλή και καθημερινή κατά κάποιο τρόπο τυχαία μεταβλητή. Ποια είναι η τυχαία μεταβλητή που μας ενδιαφέρει? Ποια είναι η χ εδώ πέρα που μας ενδιαφέρει? Η χ είναι το ύψος του τυχαίου Έλληνα. Βάζουμε το χέρι μας, πιάνουμε ένα τυχαίο Έλληνα από το σωρό και μετράμε το ύψος του. Αυτή είναι η τυχαία μεταβλητή. Και υπάρχουν διάφορες μετρήσεις. Μία τελευταία είναι στο 2004 και βλέπετε εδώ πέρα ένα άρθρο από μια εφημερίδα που λέει ότι το μέσο ύψος του άνδρα Έλληνα είναι 1,78 εκατοστά. Και 1,66 έτσι γυναίκες. Σας περιοριστούμε λίγο στους άνδρες. Ωραία. Έχοντας μόνο αυτή την πληροφορία στα χέρια μας, ότι το μέσο ύψος του τυχαίου Έλληνα είναι 1,78, το πολύ πόση είναι η πιθανότητα ένας τυχαίος άνδρας να είναι πάνω από 1,90. Πώς θα το βρούμε αυτό? Χρησιμοποιώντας την ανισότητα του Markov, δηλαδή δεν μπορείτε να βρούμε την καλύτερη δυνατή τιμή, με βάση αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας, αυτό θα χρησιμοποιήσουμε. Ποια είναι λοιπόν η πιθανότητα το χ, που είναι το ύψος του τυχαίου Έλληνα, να είναι μεγαλύτερο ίσως από το 1,90? Λοιπόν, αυτό το γράφουμε όχι. Η πιθανότητα το χ να είναι μεγαλύτερο ίσο, θέλω εγώ το 1,90 να το γράψω σαν λάμδα φορές το μη. Το μη είναι αυτό εδώ. Εντάξει. Οπότε τι θα κάνω, θα διαιρέσω δια το μη που είναι το 1,88 και έχω και 1,90. Και φυσικά θα ξαναπλωσιάσουμε το 1,88 για να μην αλλάξει τίποτα. Λοιπόν, τι έχω τώρα εδώ πέρα, αυτό εδώ είναι το λάμδα μου. Και αυτό είναι το μη. Εφαρμόζω την ανισότητα του Markov και παίρνω μικρότερο ίσο από το 1,78 δια 1,90. Πόσο κάνει αυτό? 1,78 δια 1,90 κάνει 0,936. Και λοιπά. Τι αποδείξαμε λοιπόν? Ότι η πιθανότητα το ύψος κάποιου τυχαίου άνδρα να είναι πάνω από 90 είναι το πολύ 93%. Το πολύ 93%. Λοιπόν, από τη διέστησή μας και μόνο καταλαβαίνουμε ότι αυτή η εκτίμηση είναι πολύ ασθενής. Δηλαδή, η πιθανότητα αυτού του συγκεκριμένου ενδεχομένου είναι κατά πάσα πιθανότητα πολύ πολύ μικρότερη από το 93%. Εγώ θα έλεγα ότι είναι το πολύ 10%. Παρ' όλα αυτά, με την πληροφορία που έχουμε στα χέρια μας μόνο, που αφορά μόνο τη μέση τιμή, μόνο τη μέση τιμή και τίποτε άλλο, με αυτή την πληροφορία το καλύτερο που μπορούμε να πούμε είναι αυτό εδώ. Είναι λοιπόν ασθενής η ανισότητα του Markov, αλλά αν έχουμε μόνο την πληροφορία ή τη μέση τιμή, τότε μόνο αυτό μπορούμε να πούμε. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο με σιγουριά. Δεν μπορούμε να ξέρουμε δηλαδή κάποιο καλύτερο φράγμα. Άλλη το άλλο φράγμα για την πιθανότητα. Για να δούμε τώρα γιατί η ανισότητα του Markov, την οποία ξαναγράφουμε εδώ πέρα, η ανισότητα του Markov, που λέει ότι το χ είναι μεγαλύτερο από το λάμδα φορές τη μέση τιμή του, είναι μικρότερο από ένα για λάμδα, γιατί δεν βελτιώνεται αυτή. Καταρχήν, τι σημαίνει ότι δεν βελτιώνεται? Σημαίνει ότι αν έχουμε μόνο αυτή την πληροφορία για το χ, δηλαδή ότι το χ είναι θετικό, μεγαλύτερο του μηδενός, ότι το μη είναι μέση τιμή του, και το λάμδα είναι ένας θετικός αριθμός, αν τα μόνα που ξέρουμε για τη μεταβλητή μας είναι αυτά, αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να πούμε. Ωραία, πώς αποδεικνύει κανείς κάτι τέτοιο, ότι αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να πούμε? Το αποδεικνύει ως εξής. Βρίσκουμε ένα παράδειγμα,
μια στοιχεία μεταβλητής. Βρίσκουμε λοιπόν ένα παράδειγμα. Μια χ που πληρεί όλα αυτά και ταυτόχρονα αυτή εδώ η άστρο. Η άστρο ισχύει ως ισότητα. Οπότε αφού ισχύει ως ισότητα, σίγουρα δεν μπορεί κανένα να γράψει μια καλύτερη ανισότητα από αυτήν η οποία να ισχύει. Και το παράδειγμα είναι αρκετά απλό. Μπορούμε να το κάνουμε ως εξής. Ας πάμε εδώ πέρα την ευθεία των πραγματικών αριθμών. Ας βάλουμε το μη, λοιπόν, η τυχαία μεταβλητή μας είναι θετική, εδώ είναι το 0. Εδώ είναι ας πούμε το μη, η μέση τιμή που θέλουμε. Και εδώ είναι το λάμδα μη. Ωραία. Και ας πούμε, εγώ τι θέλω να φτιάξω. Θέλω να φτιάξω μια τυχαία μεταβλητή, η οποία έχει μέση τιμή το μη και για την οποία αυτή εδώ η πιθανότητα ισούται με ένα δια λάμδα. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Θα βάλω η τυχαία μεταβλητή μου να παίρνει μόνο δύο τιμές. Το λάμδα μη και το 0. Τίποτα άλλο. Και το λάμδα μη θέλω να το παίρνει με πιθανότητα ένα δια λάμδα και το 0 με την υπόλοιπη πιθανότητα όση είναι αυτή. Εντάξει. Είπαμε το λάμδα εδώ πέρα εν γέννη είναι θετικό, αλλά η μόνη περίπτωση που μας ενδιαφέρει είναι το λάμδα να είναι μεγαλύτερο του 1. Αλλιώς η ενισότητα μας δεν λέει τίποτα. Έτσι. Οπότε μιλάμε για λάμδα μεγαλύτερο του 1. Γι' αυτό και το λάμδα μη είναι πιο πέρα από ότι είναι το μη, πιο δεξιά. Ωραία. Αυτή λοιπόν είναι η τυχαία μεταβλητή μας, για να γράψουμε ακριβώς την υποθέτουμε εδώ πέρα, ότι η πιθανότητα το χ να ισούται με το λάμδα μη, ισούται με ένα δια λάμδα, και η πιθανότητα το χ να ισούται με 0, είναι η υπόλοιπη πιθανότητα, ένα δια ένα από τη λάμδα, το χ δηλαδή παίρνει μόνο αυτές τις δύο τιμές, 0 ή λάμδα μη. Ωραία. Ποια είναι η μέση τιμή? Ποια είναι η μέση τιμή του χ? Η μέση τιμή του χ θα είναι 0 επί την πιθανότητα να πάρει το 0, ως τιμή, που είναι αυτή εδώ πέρα, συν λάμδα μη επί την πιθανότητα που το παίρνει, που είναι ένα δια λάμδα, μας κάνει μη. Άρα σίγουρα λοιπόν πετύχαμε τη μέση τιμή που θέλαμε. Ποια είναι τώρα η πιθανότητα το χ να είναι μεγαλύτερο από το λάμδα μη? Η πιθανότητα το χ να είναι μεγαλύτερο από το λάμδα μη είναι ακριβώς η πιθανότητα να πέσουν να είμαστε ίσοι στο λάμδα μη, γιατί πέρα από το λάμδα μη το χ δεν πηγαίνει. Είναι ακριβώς αυτή εδώ η πιθανότητα. Αυτή εδώ η πιθανότητα ισούται με ένα δια λάμδα. Άρα η άστρο ισχύει ως ισότητα και δείξαμε αυτό ακριβώς που θέλαμε. Ότι δεν μπορεί να βελτιωθεί η ανισότητα του Μαρκόφ αν δεν ξέρουμε κάποια έξτρα πληροφορία για την τυχαία μεταβλητή χ. Αν για παράδειγμα ξέρουμε ότι η χ έχει διασπορά και ξέρουμε και ποια είναι, τότε το πράγμα αλλάζει και μπορούμε να πούμε κάτι καλύτερο συνήθως.